Αντί να σας πω, θα σας πω. Έχει κάνει κουβεντούλες. Όχι, κοίτα παιδιά, εγώ θα σας πω την είδηση. Έχει κάνει κουβέντες και η Βανδύ και ο Ρουβάς. Έχουν δεχθεί και οι δύο πρόταση από το Sky να παρουσιάσουν το X-Factor. Αυτό το ξέρω και εγώ, μπορώ να το πω επισήμως. Δεν ξέρω όμως ότι κάνεις από τους δύο. Στο ρεπορτάζ, το ξέρω. Ναι. Δεν μου το έχουν πει ίδιοι, το ξέρω στο ρεπορτάζ. Ναι, μαγκώθηκε λίγο. Δεν ξέρω όμως ότι έχουν κλείσει κάποιος από τους δύο. Μαγκώθηκε πάλι μια στιγμή. Τι? Η διέστησή σου τι λέει, ποιος θα κλείσει από τους δύο. Μπορεί και κανένα, μπορεί και. Κοίτα, είναι και οι δύο πολύ ικανοί, ρε παιδί μου. Δεν τώρα. Θα είναι επιτυχία. Θα είναι επιτυχία για το show, οποιοδήποτε από τους δύο το παρουσιάσει. Βέβαια. Δεν να το έχει ξανακάνει. Τώρα, αν με ρώταγε σε μένα, εγώ θα ήθελα να είμαστε μαζί στο Rising Star του χρόνου. Είμαι ειλικρινή. Αν είμαι και εγώ στο Rising Star. Το λέω εγώ. Face Κορδά λέει για Sky. Face Κορδά. Δεν είναι ένα αμυγό. Εσύ μην μιλήσει καθόλου. Αμυγό. Αμυγό ψυχαγωγικό κανάλι. Μα το λε. Α, την κοπέλα εδώ να μιλήσει με την ψυχαγωγία στο Sky. Εντάξει, την κράξατε. Όχι, παιδιά, είναι αλήθεια. Αν έκανε μια ενημερωτική εκπομπή συνεντεύξη και αυτά, ναι, μπορεί να έχει άλλο προφίλ ο Σταυρός, ρε παιδιά. Τουλάχιστον, ρε Ηλιάκη, εσύ έκανε 4 σε ένα ενημερωτικό. Άλλοι κάνουν 4 σε ψυχαγωγία ή κάποια ψυχαγωγία. Τι να πω. Έλα, ήταν που δεν θα μιλούσε στο αγόρι σου. Δεν είπα και να μην μπει, Γιώργο. Είμαι πολύ χαρούμενο που δίνουμε αυτό εδώ το μπλε ηλεκτρικό.